και ωστά παίρνει το σπίτι του χαμόγελου του παιδιού στο Ηράκλειο για τη στήριξη και φιλοξενία παιδιών που πέφτουν θύματα βίας. Πρόκειται για ένα σπίτι πρότυπο, το οποίο θα στεγάσει τα όνειρα των παιδιών με το χαμόγελο του παιδιού να ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Είμαστε στη φάση που φτιάχνονται τώρα τα κουφώματα και τα μάρμαρα για να τοποθετηθούν. Άμεσα θα μπει μετά και η θερμοπρόσωψη του σπιτιού. Έχουμε μπει σε μια σειρά, προχωράμε, μακάρι και ευχόμαστε μέχρι τέλος του έτου να έχει, το έτος να έχει ολοκληρωθεί. Φαντάζομαι ότι μετά καλό θα είναι να κάνουμε έτσι μια μικρή γιορτή όσο μας επιτρέπεται, να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που ήταν κοντά μας. Το σπίτι θα έχει δυνατότητα στήριξης και φιλοξενίας έως 30 παιδιών. Για όλη την Κρήτη, γιατί θα έχει βάσει το Ηράκλειο, αλλά φανταστείτε ότι θα είναι το πρώτο σπίτι στην Κρήτη του χαμόγελου του παιδιού και θα φιλοξενεί 25 με 30 παιδάκια, κυρίως θύματα βίας. Τους προσεχείς μήνες ολοκληρώνεται το φιλόδοξο αυτό σχέδιο, το οποίο είχε αποκαλύψει το Σεπτέμβριο του 2017 ο πρόεδρος του οργανισμού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Σαλαπάτα. Το 19 ξεκίνησε, γιατί είχαμε πάρα πολλά εμπόδια. Γραφειοκρατικά. Ναι, γραφειοκρατικά. Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι ενήμερος για το κάθε τι ούτως ή άλλως που γίνεται στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ χαρούμενος που ολοκληρώνεται το έργο. Είναι πολύ χαρούμενος που προχωράμε γενικότερα στην Κρήτη. Φανταστείτε ότι το 2014 ξεκίνησε στα Χανιά και είμαστε τώρα στο 2021. Υπάρχει τα γραφεία μας εδώ στο Ηράκλειο, οι δράσεις μας στο Ηράκλειο. Έχουμε ανοίξει και στο Ρέθυμνο και χτίζουμε το σπίτι. Συγκινητική είναι και η προσφορά ιδιωτών προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι αρκετοί άνθρωποι τοπικά που έχουν δηλώσει τη διάθεσή τους να βοηθήσουν, εταιρείες να ενισχύσουν με όποιον τρόπο μπορούν και όπως μπορούν, είτε με είδη, κυρίως βασικά με είδη. Και τις ευχαριστώ. Δηλαδή. Με έπιπλα, με τα μάρμαρα που σας είπα, με τα κουφώματα. Είναι πολλοί άνθρωποι που έρχονται και λένε πώς μπορώ να βοηθήσω κι εγώ. Είναι σπουδαίο εγχείρημα. Την ίδια ώρα, όλο ένα και περισσότερα παιδιά στο νησί μας στηρίζονται από το χαμόγελο του παιδιού. Είναι στα όρια της φτώχειας και προσπαθούν, κάνοντας έτοιμα στο χαμόγελο του παιδιού, να τους βοηθήσουμε για να μην φτάσουν σε πιο άσχημες καταστάσεις. Τα 850 παιδιά που στηρίζουμε στην Κρήτη είναι σε όλη την Κρήτη. Οπότε φανταστείτε αυτά τα 300 περίπου παιδιά, σας λέω μπορεί και παραπάνω, να είναι μέσα σε ένα έτος.